MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Χρόνια πολλά σε όλους τους κερασιμάδες, πολύχρονοι, να είναι καλά, να τους χαιρόμαστε. Ο Σύλλογος για άλλη μια φορά κάνει ένα βραδινό για να τους θυμίσουμε, να είναι καλά όλοι. Κύριε, σε όλο το Συμβούλιο, προπαντός τον Πρόεδρο, για τη δουλειά που έχει βάλει και την προσωπική του δουλειά στην πραγματικότητα. Θέλει ένα μεγάλο μπράβο και το κτίριο είναι ένα παλάτι αυτή τη στιγμή. Ένα καμάρι για όλους τους κεφαλονίτες. Για πολλά χρόνια στην ιστορία και θα το έχουν και οι κεφαλονίτες να το γεύονται. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά για όλους τους κεφαλονίτες, ξεχωριστά για όλους τους γερασιμάδες σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά, να είναι πολύχρονοι, να αγαπάμε την κεφαλονιά μας. Εμείς από το Σύλλογο Κέφαλος κάνουμε κάποια γιορτή για τον Άγιο Γεράσιμο. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να καμαρώσουν το καινούριο μας κτίριο. Γιατί καινούριο είναι τώρα όπως έχει γίνει. Και να είμαστε όλοι καλά. Καλησπέρα από το Σύλλογο Κέφαλο της Νέας Υόρκης. Σήμερα είναι η πρώτη, ας το πούμε, εκδήλωση της σεζόν. Και εννοούμε σεζόν μετά το καλοκαίρι που ο κόσμος επιστρέφει στη βάση του εδώ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη βραδιά, η οποία βασικά είναι μια πάρα πολύ απλή βραδιά, ένα δείπνο με λίγη μουσική από τον Σεραφείμ Μελάζο με την κιθάρα του, για να καλωσορίσουμε τον κόσμο πίσω και επίσης να ευχηθούμε και τα χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες κεφαλονίτες που γιορτάζουν μεθαύριο τη Δευτέρα, όπως ξέρετε, στις 20 μέρες είναι του Αγίου Γερασίμου και έχουμε το έθιμο και εδώ στο Σύλλογο, μια μέρα, δύο μέρες πριν, να έχουμε αυτό που βλέπετε σήμερα το βράδυ. Και με τον τρόπο αυτό αρχίζουμε, όπως είπα, και την καινούργια σεζόν. Αρχίσαμε ήδη από χθες το βράδυ τα μαθήματα του χορού, τα χορευτικά μας. Για πρώτη βραδιά είχαμε πάνω από 40, ίσως 50 παιδιά για πρώτη μέρα. Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τα 60-70 φέτος, που είναι μεγάλη αύξηση από τα 45 που είχαμε πέρυσι. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο ρυθμό, μπαίνουμε στην ταχύτητα που πρέπει για την καινούργια σεζόν. Επίσης σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ανοίξαμε τις καινούργιες πόρτες του Συλλόγου. Είμαστε ακόμα στην ανακατασκευή του κτιρίου εξωτερικά. Είμαστε σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό στάδιο των επισκευών. Είμαστε περίπου στο 90% της δουλειάς. Περιμένουμε, ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι σε περίπου ένα μήνα το εξωτερικό του κτιρίου θα είναι τελειωμένο 100% με τα φώτα που πρέπει, με τις πινακίδες που πρέπει, ο φωτισμός, τα πάντα. Οπότε είναι ένα κτίριο αντάξιο στην ιστορία του Συλλόγου, στην ιστορία των κεφαλονιτών, στην ιστορία των ομογενών. Έχουμε σηκώσει, έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, όχι μόνο για το κτίριο, γενικά για το Σύλλογο, αλλά το κτίριο είναι ένα πραγματικά κάτι που χρειαζόταν αυτή την αναγέννηση, γιατί περί αναγεννήσεως μιλάμε, και μαζί με αυτό ελπίσουμε να αυξήσουμε και τις εκδηλώσεις μας και το επίπεδο των εκδηλώσεων να αναβαθμιστεί για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η νέα χρονιά από το Γενάρη και μετά νομίζω ότι θα μας βρει τελειωμένους 100% και θα μπούμε, όπως είπα, στο καινούργιο μας πρόγραμμα. Αυτά, ελπίζω να έχουμε μια καλή βραδιά σήμερα. Ο κόσμος θα ευχαριστηθεί το περιβάλλον, τη μουσική, το φαγητό, τη συζήτηση, τη γνωριμία. Έχουμε πολλά καινούργια μέλη. Και χαίρομαι που τα καινούργια μέλη του Συλλόγου είναι σήμερα εδώ. Έχουμε καινούργια μέλη που γράφτηκαν πριν 2 και 3 εβδομάδες και σήμερα είναι εδώ. Με τις συζύγους, με τους συζύγους, και αυτό είναι ευχάριστο να βλέπουμε καινούριο κόσμο. Μην θεωρώντας ότι δεν θέλουμε τους παλιούς, προς Θεού, αλλά χρειάζεται και καινούριος ο κόσμος. Νέα παιδιά με ζευγάρια είναι, δηλαδή, έτσι. Ναι. Θέλουμε και νομίζω ότι κίνητρο για αυτούς θα είναι. Πιστεύω ότι
και το κτίριο σαν ανακαινισμένο, αναπλασμένο, με τους πιο πολλούς και πιο ωραίους χώρους που διαθέτει, που θα διαθέτει, θα δώσει ένα κίνητρο στους νέους ανθρώπους να βρουν εδώ το μέρος τους, τη γωνιά τους, να έρχονται πιο τακτικά. Θα ακούσετε σύντομα για ορισμένα καινούργια πράγματα που θα αρχίσουμε στο Σύλλογο και θα είναι όλα προς το καλύτερο, να τραβήξουμε καινούριο κόσμο, νέο κόσμο στο Σύλλογο και γενικά να έρθουν πιο κοντά οι ομογενείς ο ένας τον άλλον. Είναι αυτό που επιδιώκουν όλοι οι ομογενειακοί φορείς, συλλόγοι, ομοσπονδίες κλπ. Ο Κέφαλος ήταν και πρέπει πάντα να είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα πράγματα και θα το επαναλάβω. Η ανακαίνιση, η ανάπλαση αυτή του χτιρίου που γίνεται είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Να τραβήξουμε νέο κόσμο, να τους δώσουμε καλύτερο, να τους δώσουμε ποιότητα, εκδηλώσεις ποιότητας, μα και το φαγητό ακόμα, και αυτό ποιότητας να είναι. Όλα χρειάζονται. Όπως και η κάλυψη που μας δίνει το MGTV, είναι και αυτό κάτι ποιοτικό. Και είναι κάτι που ο Σύλλογος το χρειάζεται, γιατί με τον τρόπο αυτό, οπωσδήποτε κάποιοι που δεν παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις μας, έχουν τον τρόπο, έχουν ευκαιρία να δουν, να παρακολουθήσουν κλπ. Θέλουμε να βγαίνουν έξω αυτά που κάνουμε. Είμαστε εμείς ένα ανοιχτό βιβλίο. Θέλουμε ένα σύλλογο που είναι ανοιχτός, θέλουμε ανοιχτές πόρτες, θέλουμε φως, θέλουμε φώτα, θέλουμε κόσμο, θέλουμε κίνηση. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Με το χρόνο δεν έχει αγάπη. Κι μ' απ' το ρίο πιο ψηλά, κι μ' απ' το ρίο πιο ψηλά. Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και αυτό το έργο που κάνεις εδώ είναι πραγματικά αξιόλογο και εκτιμάται ιδιαίτερα από το Σύλλογο Κέφαλο της Νέας Υόρκης. Σε ευχαριστούμε και ελπίζω να έχουμε μια καλή βραδιά. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718-908-8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.